με τη γλώσσα της καρδιάς θα σου μιλώ και με τα χέρια θα σου λέω παραμύθια στις αγάπης μας τις ράγες θα κυλώ ταξιδεύοντας του ονείρου την αλήθεια στις ψυχής την αμμουδιά θα περπατώ τραγουδώντας τη ζωή μας τα γραμμένα και στις σκέψεις τη χορδή θα ακροβατώ σε ένα μέλλον που δεν ήταν για μένα. Δεν έπρεπε να έρθεις εδώ, δεν έπρεπε. Γιατί να μην έρθω? Εδώ είναι η γυναίκα που αγαπάω. Εδώ είναι η κόρη μου. Εδώ είναι ό,τι έχω στον κόσμο. Η αγαπημένη μας αδερφούλα πρέπει να αποφασίσει επιτέλους τι θέλει να κάνει. Και με ποιο θέλει να είναι, με τον Γιώργο ή με τον Αλέξη. Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι μαζί. Θα ζήσουμε μαζί με το παιδί μας, θα κάνουμε κι άλλα παιδιά. Ξέρω ότι χάσαμε πάρα πολλά χρόνια και φταίω εγώ γι' αυτό. Παίρνω το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης. Αλλά έλα να ζήσουμε τα χρόνια που χάσαμε. Τι θέλεις από τη γυναίκα μου? Ποια γυναίκα σου? Αλέξη! 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 Μάχος το μάτι με σας παρακαλώ! Κατερίνα, σταματήστε τους, σας παρακαλώ, σταματήστε τους! Σταματήστε η άντρα! Άννα! Άννα! Άννα, μάχος, τι είναι τα μάτια! Άννα! Άννα! Άννα, μα πώς! Αγάπη μου! Γιατρέ, συμβαίνει κάτι που δεν μας το λέτε? Όχι, απλώς πρέπει να κρατήσουμε την αδερφή σας για μια σειρά εξετάσεων. Πέστε μας, σας συμβαίνει κάτι, γιατί εμείς νομίσαμε πως ήταν μια απλή λιποθυμία. Μπορεί για εσάς να ήταν μια απλή λιποθυμία, αλλά για μένα που είμαι γιατρός, αυτή η απλή λιποθυμία δεν μπορώ να την αφήσω να περάσει έτσι, χωρίς να δω, να ψάξω πραγματικά από πού προέρχεται. Τι έγινε? Μου λέει ότι οι κοπελές βγήκαν έξω. Επερπάτησα όλον τον κήπο φωνάζοντας τις και δεν είναι καμιά έξω. Μα μπορεί να πήγαν κάπου. Πού να πάνε? Πες μου την Ιωάννα. Είναι μια χαρά. Είναι απίστευτο μωρό. Τι να σου πω. Θέλω πάρα πολύ να τη δω. Είναι μακριά η κατασκήνωση? Περίπου μια ώρα. Θα μπορούσα να τη δω? Δεν ξέρω αν εγώ. Ναι, τώρα τι λέω. Τώρα θα βγει ο Αλέξης και θα πάτε... Τίποτα, άστο. Τι έγινε, η κυρία μου, και ξάπλαρες κάτω? Πρώτη φορά σφάζονται παλικάρια στην ουδιά σου. Κατερίνα. Αμάρα, Κατερίνα, χιούμορ τώρα τούτο. Βεβαίως είναι χιούμορ, αγάπη μου, βεβαίως, αλλά από ό,τι φαίνεται μόνο ο Αλέξης εκτιμά το καλό χιούμορ δα μέσα. Έναν Αλέξη μου. Άντε πιένε έξω, κι ένα σφαχτήτο που να έρθουν. Άννα, πρέπει να κοιτάξεις μόνο την υγεία σου. Και πέτε μου, πώς θα πω του παπά ότι σε δαμέ? Δεν θα πεις τίποτε του παπά. Θα πιάσουμε τις αναλύσεις και θα πάμε σπίτι. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτε του παπά. Όταν έφυγε από την Κύπρο, ρε Ανδρέα, είπα ότι δεν θα ξεράσω. Αλλά πώς μπορούσα να το κάνω, ξέροντας ότι έχω μια κόρη δαμέ? Ήρθα αυτό 3 φορές. Τώρα να μου πεις τι κατάλαβες που την είδες 3-4 φορές. Γι' αυτό τούτη φορά ήρθα αποφασισμένος. Ήρθα αποφασισμένος να της το πω. Γι' αυτό θέλω να τακτοποιήσω και το θέμα της περιουσίας μου. Πες μου τι να κάνω, ρε Ανδρέα. Εσύ δεν θα κάνεις τίποτε. Εγώ θα τα κάνω. Εσύ απλώς να μου πεις τι περιουσία θέλεις να της αφήκεις. Όλη την περιουσία. Και το όνομα της? Τέλειο. Τι με κοιτάς? Το όνομα της.
Γιώργο, άμα θέλεις το καλό της Άννας, σήκω και φύγε. Το καλό της Άννας. Και για το δικό σου καλό. Ας το δικό μου το καλό και κοίτα το δικό σου. Άμα δεν ήταν η Άννα στη μέση, θα σου απαντούσε. Θα σου πω και κάτι. Γερόντισά μου, την ευχή σας. Του Κυρίου, παιδί μου. Τι έγινε? Είναι καλά, γερόντισά, συνήλθε. Δόξα σε ο Θεός. Ο γιατρός θέλει να της κάνει όλες τις αναλύσεις που πρέπει. Καλά θα κάνει. Θα κάνετε ό,τι σας πει ο γιατρός. Πες τις ευχές μας στην Άννα και να με πάρει στο τηλέφωνο όποτε θέλει. Εντάξει, γερόντισά, σας ευχαριστώ πολύ για όλα. Τον Κύριο, παιδί μου. Σας μίλησε? Ναι, είναι καλά, συνήθεια. Ωραία. Αντιγόνη, εγώ πάω κάτω. Μπορώ να πάω να τη δω? Δεν ξέρω, Γιώργο. Μόνο για ένα συγγνώμη. Φοβάμαι μη γίνει κάτι πάλι. Αν γνωρίζαμε, δεν θα είχε συμβεί τίποτα μεταξύ μας, Γιώργο. Τώρα σημασία έχει τι θα κάνετε εσείς, η δική σας ζωή, η δική σας σχέση. Και να ξέρετε ότι εμένα δεν με πειράζει καθόλου και να αποφασίσετε τι θα κάνετε χωρίς εγωισμούς και χωρίς να με σκέφτεστε εμένα. Και κανέναν άλλο. Συγγνώμη. Γιώργο. Άσε με. Λειτουργήσα εγωιστικά, αλλά ήταν αυτό που ένιωθα. Δεν μπορούσα να κάνω πίσω. Σ' αγαπώ. Αυτό, τίποτα άλλο. Τώρα θα φύγω, γιατί δεν θέλω να δημιουργηθεί παραπάνω ένταση. Δεν σου ζητάω τίποτα. Αν θέλεις, πάρε με ένα τηλέφωνο κάποια στιγμή, στείλε μου ένα μήνυμα. Αν αλλάξει γνώμη. Σ' αγαπώ. Σε παρακαλώ, μην μου το κάνεις αυτό. Μην κλαις. Δεν μπορώ να σε βλέπω να κλαις. Σ' αγαπώ, Γιώργο, σε τόσο παρακαλώ πολύ που θα σεβαστώ ό,τι αποφασίσεις.
Θέλω όμως να σου ζητήσω κάτι. Θέλω να δω την Ιωάννα πριν φύγω. Αφού σου είπα, είναι στην κατασκήνωση. Μπορώ να πάω, να με πάει κάποιος ίσως ή Αντιγόνη. Ας μην την αναστατώσουμε τώρα. Μόλις βγω από εδώ θα της μιλήσω. Μόλις έρθεις στο σπίτι θα της μιλήσω και... μετά μπορείς να έρθεις και εσύ να της μιλήσεις. Εντάξει. Ότι... όσο και να θέλω να τη δω, εντάξει. Χίλια συγγνώμη και χίλια σ' αγαπώ. Γεια σου. I took a bite out of my range. Thought my teeth would break the mandate. Let's go, I wanna go. All the way to the horizon. I took a drink at the ocean and treading water there before I drown. Let's dive, I wanna dive to the bottom of the ocean. I took a ride, I took a ride. I wouldn't go there without you. Let's take a ride, we'll take a ride. I wouldn't leave here without you. I am a mountain, I am the sea. You can't take that away from me. Αλέξη μου, προσπάθησε να ηρεμήσεις. Σημασία να το ρέσει η υγεία της Άννας. Ρε, ακούεις τι σου λέω. Θέλεις να μου πεις ότι εσένα δεν σε πειράζει. Για μένα είναι τέλειωσε. Έλα ρε Κατερίνα, τέλειωσε. Αλέξη μου, συγγνώμη που θα σε απογοητεύσω, αλλά για μένα είναι τέλειωσε, ο Γιώργος δεν υπάρχει. Ναι, κι εγώ είμαι ο Spider-Man. Εν πάση περίπτωση, εμένα δεν με νοιάζει τι θέλεις εσύ. Δεν θα ήθελα να είσαι ερωτευμένη και να είσαι με τον Γιώργο, γιατί έτσι ή αλλιώς. Εγώ τον Γιώργο δεν μπορώ να το φορώ μπροστά μου. Καταλαβαίνω, σε. Εσύ καταλαβαίνεις με. Ο Γιώργος όμως δεν με καταλαβαίνει. Και δεν ξέρω πού να φτάσουμε. Είπα του με τρόπο να φύγει, αλλά παίζει μου το μάγκας πάλι. Έλα ρε παιδί μου, σταματάς να περιφέρεσαι στο κοπελούι. Θέλεις να πεις ότι μετά από τόσα που περάσαμε εξαιτίας του Γιώργου, βρίσκεις με υπερβολικό. Ναι. Και στην τελική να έχουν και ένα μωρό μαζί. Ξέρω ότι αγαπά την Ιωάννα. Κι εγώ αγαπώ τη. Αλλά τι περιμένεις που μένα. Να πω, α, έχουν ένα μωρό, το οποίο θυμήθηκε μετά από 11 χρόνια ο Γιώργος. Οπότε φεύγω. Εγώ την αγαπώ. Ένε περίμενα. Ένε κάμα υπομονή. Ναι, Αλέξη μου, μόνο που... δεν είναι μόνο θέμα υπομονής, ξέρεις. Αλίμον. Δεν είπα τσι πράγμα ότι μόνο θέμα υπομονής, αλλά... είναι και θέμα έρωτα, χημίας. Ένα λεπτό, τι θέλεις να πεις. Ότι μεταξύ εμένα και της Άννας δεν υπάρχει έρωτας, δεν υπάρχει έλξη, αγάπη, και υπάρχει μεταξύ της Άννας και του Γιώργου, γιατί η Άννα... αλλά μου λέει. Ξαναείπα σου τότε, ήταν σκληρόν και τότε, να σου το ξαναπώ και τώρα. Χάσαμε. Και όσο πιο γρήγορα το παραδεχτείς, τόσο πιο γρήγορα θα το ξεπεράσεις. Μην κρίνεις εξιδίων τα αλότρια. Οκ. Εντάξει, Αλέξη μου, ξεχάστο. Βέβαια. Πρώτα πετάσεις την κουβέντα σου, φαρμακώνεις με, και μετά εντάξει, ξεχάστο. Καλά ρε παιδί μου, μπορείς τουλάχιστον να μην κάνεις πράγματα που προσβάλλουν και εσένα και την Άννα μαζί.
Στο κάτω-κάτω τη γραφή οι διαφορέ δεν τζελίνονται ούτε με καυκάδε ούτε με ξύλο. Για όνομα του Θεού δηλαδή. Κατερίνα, ήταν μια κακιά στιγμή. Όταν τον ξαναείδα για μένα, μου δείχνει με τόσο θράσο το σημείο που το άφησα στο ξενοδοχείο. Αλέξη μου, ηρέμησε. Πραγματικά εσένα δεν σε πειράζει. Δεν θέλει να ανέβει πάνω πια σε πολεμό. Ηρέμησε, ρε Αλέξη. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Εγώ είμαι Σουηδός. Είμαι Κυπρέος, βράζει το αίμα μου. Και έχει πολλά μεγάλη χάρη. Που είναι στη μέση η Άννα. Πολλά μεγάλη χάρη. Ζητήσω και από σένα συγγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσα. Μήπως μπορείς να μου καλέσεις ένα ταξί. Πας σε αεροδρόμιο. Όχι, θα πάω στο ξενοδοχείο όταν έχω κλείσει επιστροφή. Πρέπει να πάρω τηλέφωνο για να το κανονίσω. Άμα θέλεις να σε πάω εγώ. Δεν ανάγκη. Αλήθεια, μείνε εδώ. Έτσι κι αλλιώς ο γιατρός είπε να μην είμαστε συνέχεια μαζί της. Έλα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αντιγόνη, δεν είναι ανάγκη. Αλήθεια σου λέω. Δεν πειράζει, αλήθεια. Εντάξει. Παίρνω τον Γιώργο στο ξενοδοχείο. Φεύγω, Κατερίνα. Γεια σου και ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Να προσέχετε την Άννα. Κατάλαβες, Κατερίνα μου. Ρίχνει ένα να προσέχετε την Άννα. Που τι σημαίνει? Ότι δεν με λαμβάνει υπόψη και ότι διατηρεί ακόμα το ενδιαφέρον του για την Άννα. Σταμάτα. Κάτι έπρεπε να μπει. Θέλεις τον ακόμα. Θέλεις τον Κατερίνα, απλά είναι το παραδέχεσαι. Όπως θέλεις, Αλέξη. Περίμενα να δω αν μπορεί να σε πει. Δάσκαλε, πού είναι να κάτσεις να σου βάλω τον καφέ. Δάσκαλε. Βάρ' τον όπου να είναι, Ελίγκο. Μα πού πάεις, Ελίγκο. Πάω να τον βάλω στο γραφείο σου. Ε, αφού είμαι εγώ δομή, γιατί να τον βάλεις στο γραφείο. Πάρ' τον δομή. Έφταξε μια Ελίγκου, βάλε. Μα τι λέεις, Ελίγκο. Καλεπέ μου που είναι να κάτσεις, να βάλω τον καφέ. Συγγνώμη, Νέλη μου, συγγνώμη. Βάρ' τον όπου να είναι. Να μπράβο να είναι κατάλαβα. Γιατί εθίμωσες τόσο πολλά που εφιάνει οι κοπέλες. Είναι θέμα σεβασμού, Έλεγκο. Α, τώρα να ησυχάζεις εσύ, να ησυχάσουμε και εμείς, άκουτες.
Οι κοπέλες έχουν κλειδί, έλε μου. Γεια σου, Αλέγκο. Καλώς τον, καλώς τον. Κόπιασε. Ευχαριστώ. Σε καλά. Καλά, αλλά εσύ καλά από εδώ και εδώ. Μια χαρά είσαι, Αλέγκο μου, μια χαρά είσαι. Τσεγγές πολλές, τέλειο μου, πολλές τσεγγές. Αφού ξυπνώ το πρωί και πονώ τα πλευρά μου, πονώ τα πόθηκια μου που πάνω, σε κάτω, πολλές τσεγγές, άλλος. Αφού μια ημέρα που με άκουσε είναι η αγγόνισσα μου. Που παραπονιούν ότι επώνουν. Δηλαδή μου, γιαγιά, να είσαι χαρούμενη που ξυπνάς το πρωί και πονείς. Ρωτήσεις γιατί. Γιατί άμα περάσεις τα 80, λέει μου, και να τις πονώ, σημαίνει επέθανες. Τώρα να χαρίσω εγώ, είμαι 80 χρονών. Πρέπει να έχει πολύ χιούμορ η αγκόνισσα σου. Έχει, έχει. Αχ, η αλήθεια είναι ότι θυμώ την αλλά. Μακάρι να εγκαλάτσαμε που είναι με τον Αντώνη. Α, να σου κάνω καφέ του δασκάλου μόλις του έκαμα. Ναι, κάνε μου, κάνε μου ένα καφέ. Μέτριο, ναι, ναι. Ναι. Κώστα, συγγνώμη που ήρθα έτσι απροσκάλεστος. Τι θέλεις, Στέλιο. Πάει, σέρκεσαι, πάει, σέρκεσαι. Τι θέλεις επιτέλους. Έτσι θα δωρούμε μια την άλλη χωρίς να μιλούμε. Τι να πούμε, Κατερίνα, μου πάμε τα ούλα. Τι είπες του Γιώργου. Γιατί, Θεέ μου, γιατί είναι τόσο ξέρος κεφαλή, γιατί. Ρε, Άννα μου, μια ζωή θα το βρίσκεις μπροστά σου. Ενάδικο για τον Αλέξη. Μπορείς να πάει σπίτι, σε παρακαλώ. Τι να κάνω σπίτι. Να ανησυχεί ο παπάς. Ο καημένος ο παπάς. Μια ζωή με στην άγνοια. Τι εννοείς. Τι εννοώ, ρε Άννα. Τέλος πάντων, τι να πω στον Αλέξη, είναι όχι το περίμενε. Δεν ξέρω. Καλά. Θα του πω ότι τζουμάσαι. Νάτε, ξεκουράσου του. Κατερίνα. Τι. Ευχαριστώ. Μένα ακούω βλακίες. Άντε, γεια. Χαιρόντισα την ευχή σας. Ανούλα μου, πόσο χαίρομαι που σε ακούω. Χαιρόντισα, πόσο θα ήθελα να ήμουν κοντά σας. Αγαπημένο μου παιδί, τι έχεις πάθει. Είμαι πολύ μπερδεμένη, Χαιρόντισα. Ήρθε ο Γιώργος. Ναι, μου το είπε η Αντιγόνη, όμως εσύ πήρες την απόφασή σου. Δεν την πήρες. Ναι, αλλά... Σας είπα τι του απάντησα στην πρόταση που μου έκανε. Σήμερα ήρθε. Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε είμαι στο ξενοδοχείο, έλα. Εγώ του είπα ότι δεν θα πάω και τότε μου είπε αν δεν έρθεις θα έρθω εγώ. Τον είδε ο Αλέξης στο αεροδρόμιο, τον ακολούθησε και έγινε ό,τι έγινε. Γερόντισα, δεν τα αντέχω εγώ αυτά. Ναι, αλλά του μίλησες, δεν του μίλησες. Δεν του είπες ότι εσύ θα προχωρήσεις τη ζωή σου. Ναι, αλλά... Τι. Αλλά μου ζήτησε να τον συγχωρέσω για τα λάθη που έκανε, για τα χρόνια που χάσαμε και να... και ότι θέλει να ζήσει την υπόλοιπη ζωή του μαζί μου και με την Ιωάννα. Εσύ τι θέλεις, Άννα. Αυτό έχει σημασία. Τι να σας πω, Γερόντισσα.
Εκεί που νόμισα ότι είμαι δυνατή, ότι τον ξεπέρασα και ότι προχωρώ τη ζωή μου με τον Αλέξη, κάνει αυτή την κίνηση και... Και... Ήρθες να μένα να κάνεις τι. Να μου πεις τι. Να σου πω εκείνα που έπρεπε να σου πω πριν πολλά χρόνια. Ότι μου πήρες το πιο πολύτιμο που είχα στη ζωή μου. Που αγάπησα στη ζωή μου. Την Ιωάννα. Είσαι τρελός. Έρχεσαι μετά από τόσα χρόνια για να προσβάλλεις τη μνήμη της γυναίκας μου. Έρχομαι μετά από τόσα χρόνια να πάρω πίσω εκείνο που μου πήρες. Πώς θα το πάρεις, ρε Στέλιο. Μα επέλανες. Ναι, επέλανα. Επέλανα τότε που μου την επήρες. Τι εννοείς, σου την επήρα. Εντύπωνε με το σόρι που την επήρα. Κώστα, ξέρεις πολλά καλά ότι ήμουν ερωτευμένος μαζί της. Ναι, έμαθα το μετά. Άμαθεστε, έμαθες το μετά. Μετά από τρεις ημέρες που την εγνώρισες. Η ιστορία μαζί σου είχε τελειώσει. Η ιστορία δεν τέλειωσε. Τον ακολούθησε, πιάστηκαν στα χέρια. Δεν τα αντέχω εγώ αυτά τα πράγματα, Γερόντισσα, και πνευματικά με διέλυσε. Νιώθω ότι δεν μπορώ ούτε ένα κύριε Λέισον να πω τίποτα. Από την άλλη έρχεται η Κατερίνα συνέχεια και μου λέει προχώρα τη ζωή σου με τον Γιώργο, ξέρω ότι τον αγαπάς. Αγαπημένο μου παιδί, ηρέμησε. Πώς, Γερόντισσα, πώς. Κάνε προσευχή. Μα σας είπα, δεν μπορώ. Άκουσε με, Άννα. Όταν ο πειρασμός κατορθώσει να μας φέρει σε μια τέτοια κατάσταση, να μας φέρει σε απόγνωση, σκοτίζεται ο λογισμός μας, η διάνοιά μας. Και όντως δεν μπορούμε να πούμε ούτε ένα κύριε Ελέησον. Η μεγάλη στενοχώρια τσακίζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο διάβολος θέλει να μας ρίχνει σε μεγάλες στενοχώριες, να μας απελπίζει, να μας διαλύει σωματικά και ψυχικά. Δηλητηριάζει την ψυχή μας και φέρνει και ανομαλίες και στο σώμα μας. Το άγχος που δημιουργεί μια μεγάλη στενοχώρια χτυπάει τα ευαίσθητα μέρη του σώματός μας και τα εξασθενεί. Πολλές φορές μια σοβαρή ασθένεια προκαλείται από μεγάλη στενοχώρια, από μεγάλο άγχος. Ο Θεός να μας φυλάει, Ανούλα, από τέτοιες στενοχώριες. Ειρήνευσε. Σκέψου τα δώρα που σου έχει δώσει ο Θεός, τις ευλογίες. Και βγάλε από το μυαλό σου όλα όσα έχουν γίνει. Πες, είμαι κοντά στο Θεό. Δεν φοβάμαι. Είμαι στο θέλημα του Θεού. Πες, έχει ο Θεός. Θα μου δείξει το δρόμο μου. Αυτό είναι προσευχή, Άννα. Είναι σπουδαία προσευχή. Το ζητούμενο είναι να είμαστε στο θέλημα του Θεού. Δεν ξέρω τι σε έπιασε και ήρθες μετά από τόσα χρόνια να ανοίξεις του την κουβέντα. Υποτίθεται ότι το είχες δεχτεί, ότι τέλειωσε. Όταν επαντρεύτηκα την Ιωάννα, ήρθες στο χάμο μας. Ήρθες όταν γεννήθηκαν τα μωρά. Είδες την όταν αρρώστησε. Δεν έκαμα οικογένεια. Τι με κοιτάζεις. Προσπαθώ να καταλάβω που το πάεις. Τι φταίω εγώ αν δεν έκαμες εσύ οικογένεια. Το δεν φταίσαι εσύ. Εσύ δεν φταίσαι, εγώ φταίω. Εγώ φταίω που δεν την έπιασα να φύγω τότε που μπορούσα. Στέλιο, άκου να σου πω, είσαι στο σπίτι μου. Είμαι στο σπίτι της Ιωάννας. Σε παρακαλώ, αυτήν τη στιγμή να σηκωθείς να φύγεις. Άκουσες, αυτήν τη στιγμή. Έκανα εγχείρηση ανοιχτής καρδίας. Πρέπει να βάλω
κάποια πράγματα στη θέση τους. Πρέπει να τα πούμε όλα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα απολύτως. Να πάσεις το καλό. Σοφία! Σοφία! Λε δάσκαλε, τι είναι. Πού είναι η Σοφία? Μέσα. Τι είναι, Κώστα? Θέλει να σε αποχαιρετήσει ο Στέλιος. Φεύγει. Γιατί? Κάθισε, Στέλιο, να σε δω λίγο. Τόσες μέρες και δεν καταφέραμε να ανταλλάξουμε μια κουβέντα. Δεν πειράζει. Ανταλλάξαμε αρκετές κουβέντες με τον Κώστα. Μάλλον θέλει να φύγει. Γιατί δεν θέλει να ακούσει εκείνον που φοβάται. Γεια σας. Τι ήταν αυτό τώρα? Ο Στέλιος δεν είναι καλά. Τι εννοείς? Έκαμε εγχείρηση καρδιάς, αλλά φαίνεται ότι και στο μυαλό δεν πάει καλά. Μα τι λες τώρα, Κώστα? Τι εννοούσε ότι φοβάσαι να ακούσεις? Σου είπα, δεν είναι καλά. Τέλος. Κυρία Λεγκού, κατάλαβες τίποτα? Τι να καταλάβω? Ο Θεός μόνο να μας ελεήσει. Ο Θεός να μας ελεήσει όλους. Κώστα, Κώστα, γιατί κλειδώθηκες τώρα, Κώστα? Σε παρακαλώ, Σοφία, θέλω να μείνω μόνος. Κυρία Ελεγκού, ξέρεις κάτι που δεν ξέρω? Νιώθω καλά, γιατρέ. Ωραία. Αύριο θα έχουμε και τις αναλύσεις και θα είμαστε μια χαρά. Αύριο? Ναι. Μα νόμιζα ότι θα βγουν σήμερα τα αποτελέσματα. Δεν μπορώ να πάω σπίτι. Εγώ θα προτιμούσα να μείνεις. Μα νιώθω καλά. Νιώθω αρκετά δυνατή. Αλήθεια σας λέω. Καλά. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Αύριο μόλις έχω τις αναλύσεις θα σε πάρω. Αλλά όταν λέμε σπίτι, εννοούμε σπίτι. Μην αρχίσεις τις βόλτες. Όχι, όχι. Και μην κάνεις κάτι που θα σε κουράσει. Καθόλου. Τίποτα. Όλοι οι ασθενείς το ίδιο λένε όταν θέλουν να πάνε σπίτι τους. Υπόσχομαι ότι θα είμαι στο δωμάτιό μου. Εντάξει. Το χαμόγελό σου είναι εφοπλιστικό. Με έπεισες. Ευχαριστώ, γιατρέ. Παρακαλώ. Θα τα ξαναπούμε. Για να τηρήσεις την υπόσχεσή σου. Να είστε σίγουροι. Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι μαζί. Θα ζήσουμε μαζί με το παιδί μας, θα κάνουμε κι άλλα παιδιά. Ξέρω ότι χάσαμε πάρα πολλά χρόνια και φταίω εγώ γι' αυτό. Παίρνω το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης. Αλλά έλα να ζήσουμε τα χρόνια που χάσαμε. Μια απλή λιποθυμία είναι, δεν είναι τίποτα να της περάσει.
Πάμε σπίτι. Είπε ο γιατρός. Ναι. Ανά, είπε μου ρε Κατερίνα. Αφού αύριο να βγουν αναλύσεις, δεν υπάρχει λόγος να είμαστε εδώ. Να το πάμε σπίτι. Είσαι καλά όμως. Ναι. Μην με κοιτάζετε, σας παρακαλώ. Πάμε σπίτι. Άννα μου. Αλέξη, σε παρακαλώ. Δεν θέλω να μιλήσουμε για τίποτε αυτή τη στιγμή. Σε παρακαλώ. Απλά θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη. Εντάξει. Είπαμε τα αυτά. Τέλειωσε. Τι τέλειωσε. Βάλεις λίγο μουσική, σε παρακαλώ. Καλύτερα βγαίνε. Λέτε τα μετά. Καρτεράτε τα ούλα από την Ελεγκού. Εντάξει, Ελεγκού, να το σάσω εγώ. Ο παπάς. Μέσα στο γραφείο. Πώς την ευχήγε να μας θυμώσει. Α. Πού είσαστε. Τι είναι, παπάκι μου, επιθυμίζες μας. Αν νομίζετε ότι θα με πεθάνετε, εγελαστήκετε. Παπά, τι λες. Τούτο που άκουσες, Κατερίνα. Η συμπεριφορά σας είναι ανεπίτρεπτη. Ανεπίτρεπτη. Παπά, σταμάτα. Είσαστε απαράδεκτες. Τι έπαθε, τόσο πολλά. Είναι μαζί σας που είναι ευριασμένος, κόρη μου. Ε, με ποιον. Πήγαινε να ανοίξεις πρώτη. Γεια σου, κυρία Λεγκού. Καλώς τον, καλώς τον. Με συγχωρείτε, ξέχασα να πω κάτι στην Άννα. Αλέξη μου, είπα σου καλύτερα αύριο.
Ήθελα μόνο να σου πω κάτι. Άλεξε, μπορούμε να μιλήσουμε αύριο. Ανά. Μην ξεχνάς ότι σε αγαπώ. Τίποτε άλλο. Θυμίσα την πάρα πολλά. Ρε Άννα μου, το πρωί είναι έφυγε το μωρό. Άντε ρε. Πεθύμισα, την πάμε. Άννα, είναι αργά τώρα. Να την πάμε αύριο το πρωί. Θα πάει στο γιατρό το πρωί. Είπε να μου αφήκουν τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις να με πιάσει τηλέφωνο. Ναι, αγάπη μου, αλλά είπες σου να μείνεις σπίτι, να ξεκουραστείς. Πού είναι να ξεκινήσεις να πάεις. Άντε ρε. Έχω τόσο πολλά την ανάγκη να την αγκαλιάσω. Και μετά από τούτα όλα που γίνα, νιώθω το τόσο πολλά έντονα. Τώρα εγώ μπορώ να σου πω όχι. Όχι. Θέλω να είσαι καλά. Θέλω να είσαι ευτυχισμένη. Να θυμώσει. Ποιος? Ιωάννα. Νομίζω να θυμώσει, είναι αντραβή μάλλον. Μάνα μου το μωρό μου. Δεν θέλω να τη φέρω σε δύσκολη θέση. Θέλω να είναι ευτυχισμένη. Υποσχέθηκα στον Γιώργο ότι να της πούμε την αλήθεια. Ανά μου πρέπει. Ναι, πρέπει. Αλλά θα της πω τίποτε σήμερα. Θα περιμένω να έρθει από την κατασκήνωση. Δεν θέλω να την αναστάτωσω τώρα. Εντάξει, αλλά μην το αναβάλεις μετά. Ειδικά τώρα που σου είπε η Κατερίνα ότι δεν υπάρχει θέμα με τον Γιώργο. Επίστεψες τι? Ναι, γιατί εσύ την επίστεψες. Έλα ρε Αντιγόνη, προσπαθεί να με πείσει ότι τον εξεπέρασε. Μην το λέει του τώρα, να νομίζω είναι ειλικρινής η Κατερίνα. Όπως και να σου, μπορεί να γίνει τίποτε με εμένα και τον Γιώργο. Ξεκαθάρισα τούτο. Έναν πάντα μέσα στο μυαλό μου η Κατερίνα. Αλέξης. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Πόσο πολύ γύρω να σε άκουσα να τραγουδάς. Απ' τη ζωή, απ' τη ζωή, απ' τη ζωή μου πέρασες
κι άλλα γεύσες και χαθείς. Καθώς τα διαβατάρικα κι αγύριστα πουλιά. Πόσο πολύ σ' αγάπησα, ποτέ δεν θα το μάθεις. Ένα παιδί που ψάχνει ένα φίλο, πάει να ζητά αγάπη χαρά. Είναι πουλί που ψάχνει τον ήλιο για να πετάξει πιο ψηλά. Πάντα ψηλά κι εμείς θα πετάμε προς τα μεγάλα ιδανικά. Και το κακό γερά θα χτυπάμε να γίνει ελεύθερη καρδιά. Μια καρδιά που δεν θα ζηλεύει, δεν θα τονεί και δεν θα μισεί. Μα τα ζητά εκείνο τα ξέρει, που οδηγεί στο λιτρότη. Γιατί το ίδιο επίγον ήθελα να σου πω κι εγώ, αλλά με αναποθήσα. Ένα που ονομάται, γεια σας. Περίμενε. Ε, μαμά. Περνάς ωραία. Τέλεια. Μπράβο, αγάπη μου, να περνάς τέλεια. Θα τη δώσει ένα φιλάκι της μανούλας. Μάνα, που ενάρτω. Άντε. Αγαπώ σε πάρα πολύ. Κι εγώ, αλλά με είμαι ο παθολόγος. Ναι, γιατρέ. Βγήκαν οι αναλύσεις. Ναι. Είναι εντάξει. Πρέπει να περάσεις από εδώ να το μιλήσουμε λίγο. Συμβαίνει κάτι, γιατρέ. Πρέπει να τα πούμε από κοντά. Γιατρέ, πέστε μου. Πρέπει να επαναλάβουμε μία ανάλυση. Έλα, σε περιμένω. Γιατρέ. Τι έγινε. Πρέπει να επαναλάβουμε μια ανάλυση. Γιατί? Είναι πολύ καλό, πάρα πολύ ωραίο. Είναι πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Καλό. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά λευκά αιμοσφαίρια. Και τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, θέλω να σας ακούσω πρωτού επαναλάβουμε την ανάλυση. Πέστε μας, γιατρέ. Άννα μου, όταν υπάρχουν πάρα πολλά λευκά αιμοσφαίρια, υπάρχει κάποια μόλυνση. Όμως, κάποιες άλλες ενδείξεις που μας δίνουν οι αναλύσεις μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα που δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Τι, γιατρέ? Υπάρχει πιθανότητα λευχαιμίας.